μεγάλη χαρά που σας έχουμε. Να είσαι καλά. Όχι, όχι, δεν σας βλέπουμε κάθε μέρα. Έτσι κι αλλιώς, ναι, θα έχουμε γίνει. Είμαστε φίλοι και δεν το ξέρετε. Έτσι, αυτό το ξέρετε επίσης. Λοιπόν, ναι, τα λέμε συχνά. Αλλά είναι πολύ, πολύ πιο σημαντικό να τα λες από κοντά, έτσι. Είναι καλύτερα, είναι η επαφή η ανθρώπινη. Λοιπόν, να πούμε λίγο πρώτα τα τυπικά, ναι, για το λόγο που είστε εδώ και τα λοιπά, για την παράσταση. Τα βλέπουμε, ναι, και όλα μεταξύ σε τρέιλερ. Ναι. Πού είναι, από κάτω μου. Να, πάνω. Full screen. Full screen. Λοιπόν, τι θα δούμε. Θα δούμε μια παράσταση που είναι πάρα πολύ αγαπημένη, γιατί είναι 4 χρόνια από τη ζωή μου. 4 χρόνια είναι, θα μπορούσε να είναι ένα παιδί, έτσι, να έχει γίνει 4 χρονών. Πραγματικά. Και που περιόδευσε έτσι με πολύ ενθουσιασμό στην υπόλοιπη Ελλάδα εκτός Αθηνών και που στην Θεσσαλονίκη κλείνει και τον κύκλο της περιοδίας. Άντε. Ναι. Α, εδώ κάνετε φινάλε. Εδώ κάνουμε φινάλε, μετά κατεβαίνουμε στην Αθήνα και κάνουμε τις τελικές αποχαιρετιστήριες, αλλά η περιοδία κλείνει εδώ. Δεν πάτε για 5η δηλαδή χρονιά. Δεν αντέχετε. Δεν αντέχετε. Θα μπορούσε, ο κόσμος το ζητάει. Σεσουάρ με για δολοφόνους. Ναι, αλλά δεν αντέχετε. Πρέπει να κάνουμε όλοι κάτι άλλο, γιατί θα βρεθούμε στο ψυχιατρίο. Λοιπόν, όταν πρώτο άκουσα ότι είναι η παράσταση αυτή δική σας, σκέφτηκα την τελευταία που είχα δει. Δεν έτυχε να δω άλλη στη Θεσσαλονίκη. Είχα δει όμως στην Αθήνα, το Νύχτες Ραδιοφώνου. Ναι. Και σκεφτόμουν ότι παίζετε με τους τίτλους σας. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω μια λαγνία να βρω έναν τίτλο ο οποίος πάντα είναι λίγο περίεργος. Ήταν ραδιοφωνικές νύχτες. Νύχτες ραδιοφώνων, αλλά επειδή γνώρισα και φώνη, το ραδιόφωνο ήταν. Είναι λογοπαίγνιο. Και λογοπαίγνιο πάλι. Και ο καταδικός μου τώρα. Και ο καταδικός μου τώρα. Το έχετε. Την ψάχνω. Εντάξει. Αλλά πιο πολύ την ψάχνω με την ουσία της παράστασης. Καλά, φυσικά. Πού σημαίνει? Που σημαίνει πολλή δουλειά, πολλή έρευνα. Για κάθε τι. Κάτι μπορεί να υποάζεται 2 χρόνια και να δουλεύετε άλλον έναν. Είναι λίγο χειροποίητα τα πράγματα. Και είναι δύσκολο να κάνεις χειροποίητα πράγματα σε τόσο βιομηχανοποιημένες και φασών εποχές. Πολύ δύσκολο. Ναι, αλλά αυτό δεν μένει στο τέλος. Δηλαδή γι' αυτό δεν γεμίζεις 4 χρόνια. Αλλιώς ναι, δεν γεμίζεις 4 χρόνια. Απλώς κάθε φορά να βρεις το κουράγιο να ξεκινάς την ώρα της εκκίνησης είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν συντρέχουν οι συνθήκες που να ευνοούν το χειροποίητο. Όλοι θέλουν κάτι πολύ γρήγορο, κάτι πολύ έτοιμο, κάτι όπα να είναι. Και να μην το άλλο κοστίζει πολύ. Να πετυχαίνει. Ναι. Εντάξει, κοστίζει, αλλά αν έχεις αρρώστια με τη δουλειά δεν μπορείς να κάνεις το άλλο. Ναι, και προφανώς αυτή την αρρώστια είναι μόνο άνθρωπος, ναι, ναι, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Και να πεις μόλις τελειώνει, λες κουράστηκα, δεν θα το ξανακάνω. Μόλις περάσει και ένα μήνα στερητικό. Ναι. Και μόλις λίγο αποθεραπευτείς από την κούραση, ναι, και ισιώσεις, λες πάλι τα ίδια λάθη. Ακριβώς. Έτσι. Είμαστε για να κάνουμε συνέχεια τα ίδια λάθη. Επόμενο λάθος. Προγραμματισμένοι είμαστε. Φταίμε εμείς, φταίμε το DNA, φταίμε. Είναι, ναι, ο προγραμματισμός. Να πούμε λίγο τα τυπικά, λίγο που είναι η παράσταση, ποιες μέρες και τα λοιπά. Η παράσταση είναι αύριο και μεθαύριο στο Θέατρο Δάσους και θορυβηθήκαμε λίγο με τον καιρό. Αλλά προσπαθώ να δεν μου βοηθάει το Wi-Fi. Έχω πει εγώ πριν έρθω. Και αυτό που έδινε είναι ότι από αύριο ηλιακάδα. Ναι. Τη χρειαζόμαστε γιατί δεν μας κουράσε. Όσο κρατάει η παράσταση, διότι λέει την Παρασκευή στις 12 θα αρχίσει να έχει πάλι φαινόμενα περίεργα. Τι τραβάτε και στις 12. Εμείς Πέμπτη και Παρασκευή που είμαστε εδώ, είναι καλά, μα είσαι σε περιοδία. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αυτό είναι τραγικό. Βέβαια. Και για έναν άνθρωπο σαν και εμένα που θέλει να έχει σταθερές, μπορεί να τρελαθεί με αυτό το. Λοιπόν, θέλω να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είστε τέτοιο τύπο. Ναι. Δεν σα φαίνεται καθόλου. Ότι χρειάζομαι σταθερές. Ναι. Κοίταξε, για να μπορείς να τις υπερβείς τις σταθερές και να φτιάξεις κάτι έτσι αναρχικό, ας το πούμε, σε εισαγωγικά, χρειάζεσαι σταθερές. Ναι. Πατάς σταθερά και από εκεί κάνεις το άλμα σου. Άλμα δεν μπορείς να κάνεις όταν το έδαφος κινείται. Είναι σαν αυτό που λένε ότι για να βγει ευθόρμητο στο θέατρο πρέπει να είναι πολύ καλά προγραμματισμένο, προβαρισμένο, ώστε να καταφέρει να πέρασει σαν φαν. Πολύ πέρδεμα. Το άλλο το οποίο είναι αυθόρμητο γίνεται μία και έξω. Για το επαναλαμβάνεις κάθε βράδυ και να είναι αυθόρμητο, είναι πάρα πολύ καλά δουλεμένο. Αυτό που λέει ο κόσμος ότι είναι σαν αλήθεια, είναι σαν σινεμά, είναι σαν κλειδαρότρυπα, είναι τόσο πολύ δουλεμένο που δεν το φαντάζεται κανείς. Αύριο θα έχει πολύ καλό καιρό. Το είδες. Και νομίζω ότι είναι μια ειδική. Και θα έχει και πολύ ωραία νύχτα. Μια ειδική ενέργεια που τη φέρνει η δική μας παράσταση. Δεν αποκλείεται καθόλου γιατί με αυτό που είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γενικά. Και παίζεται σε πολύ ωραίο θέατρο. Ναι, και στο Θέατρο Δάσους. Και γλιτώσαμε όλες τις βροχές του Ιουλίου. Με το που φεύγαμε έβρεχε. Και τώρα στη Θεσσαλονίκη. Με το που θα βρέχει. Ναι, και το Σάββατο πάλι λέει βροχές. Να μην φύγετε. Δεν κάνεσαι καμιά εβδομάδα. Το Σάββατο μιλάει ο Σαμαράς και κλαίει. Να φύγετε. Κλαίει όλο το κόσμο. Δεν υπάρχει λόγος να καθίστε. Να φύγετε. Φύγετε φορολαφρύνσεις, οπότε ναι, είμαστε έτοιμοι να μας από τώρα αρχίζει να βρέχει ο καιρός. Με αυτούς τι θα κάνουμε.
Δεν πρέπει κάτι να κάνουμε και με αυτούς. Και γιατί ρωτάω, γιατί ως άνθρωποι που κάνετε θέατρο, μπορείτε να το σετρίζετε λίγο πιο εύκολα ή μέσα από την τηλεόραση έχετε και ένα λόγο παραπάνω. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή σας ακούει το κοινό εσάς. Ναι, δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Γιατί ο κόσμος πρέπει, νομίζω, να βρίσκει τη δική του φωνή. Αν ψάχνει φωνή σε φωνές άλλων, δεν κάνει καλά. Μετατοπίζει την ευθύνη. Καλό είναι ο καθένας να έχει τη δική του φωνή. Και δεν μπορείς να παρακινήσεις κανέναν σήμερα να βγει να φωνάξει, αν ο ίδιος δεν θέλει. Φυσικά, άντε να τον κονίσεις. Δεν έχει κανένα, δηλαδή πολλές φορές νιώθω ότι δεν έχει και κανένα νόημα να προσπαθείς να επηρεάζεις τον κόσμο από την από εδώ μεριά ή από εκεί μεριά. Μπορεί καμιά φορά αυτό και να είναι λίγο ύποπτο. Γιατί πρέπει να είναι μια πλευρά από την άλλη, λίγο να ξυπνήσει από γενικά. Οποιαδήποτε, να από την ώρα που θα πάρει θέση, ναι. Πα σε μια μεριά αναγκαστικά. Γιατί κάποιοι ψάχνουν, λίγο, κάποιοι ψάχνουν και τον καθοδηγητή του λίγο, το θέλουν λίγο. Ναι, αλλά η καλύτερη δουλειά είναι αυτή που είναι συνειδητοποιημένη κοινωνία από μόνη της. Κάποιοι μπορεί να την οδηγήσουν και κάποιοι μπορεί να την αφυπνήσουν, αλλά ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν είναι, ναι, σίγουρα, καλά, και δεν είναι και η θέση του να το κάνει. Η θέση του είναι κυρίως μέσα από τη δουλειά του να αφυπνίζει. Αυτό το έργο σου δίνει μια εικόνα έτσι που μπορεί να σε αφυπνίσει αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, πας και γυρνάς σπίτι σου και ξανά. Ναι, αυτό είναι στον άλλο. Πας στον καναπέ μετά και τελειώνει. Ναι. Αλλά επειδή οι καλλιτέχνες το έχετε αυτό, ειδικά σε δύσκολες περιόδους της Ελλάδας και στην ιστορία δηλαδή. Να είναι μπροστάριδες. Να είναι μπροστάριδες, είτε ηθοποιοί είτε τραγουδιστές. Είδαμε και πολύ ωραία έργα και πολύ ωραία τραγούδια να έχουν μείνει στην ιστορία, ναι, σε τέτοιες δύσκολες περιόδους. Εμένα ήταν και λίγο η επιλογή μου για περιοδία φέτος το καλοκαίρι με αυτό το σκεπτικό. Με το σκεπτικό ότι αυτό το έργο πρέπει να έχει μια νυφαλιότητα και μια ίση απόσταση στα πράγματα, τα κοινωνικά μας. Μιλάει για το ρατσισμό, μιλάει για πράγματα που τα συναντάμε κάθε μέρα. Δάκρυσε επίκαιρα. Ναι, και ήθελα αυτή η φωνή να υπάρχει και εκτός της Αθήνας. Όταν είδα δηλαδή πόσο λυτρωτικά λειτουργήσε στην Αθήνα, λέω αυτό το έργο τώρα πρέπει να βγει και να το δει και η υπόλοιπη Ελλάδα. Να το μοιραστείς, γιατί εντάξει, πέντε χρόνια στην Αθήνα, κρίση. Αλλά... Μέσα σε όλη την κρίση πες το κατάδικος. Δηλαδή το κατάδικος, ναι, καθένας, ναι, το ερμηνεύει προς το τέλος πλέον. Μα έτσι, έχει φτιαχτεί πάνω στην κρίση. Ασυνείδητα, ναι, δηλαδή περιγράφει όλο το συνέστημα των ανθρώπων που βιώνουν αλλαγές τερατώδεις. Έτσι. Σαν αυτές τις αλλαγές που ζούμε. Συνήθως πατάτε πάνω στα τεκτενόμενα, ή μπορεί να είναι και κάτι άσχετο που ξεκινάει. Δεν μ' αρέσει ο επιθεωρησιακός τρόπος προσέγγισης. Δηλαδή, αναπαριστώ τι συμβαίνει και κλείνω το μάτι στο θεατή. Ότι αυτό που με συγκινεί πολύ είναι να βρω το συνέστημα της πραγματικότητας και αυτό να το βάλω σε μια άλλη κατάσταση. Σε τι φάση είμαστε? Το συνέστημα έχει πολλή απελπισία, έχει πολλή ανασφάλεια και πολύ φόβο. Απελπισία, ανασφάλεια και φόβος. Ναι, το... Το βλέπεις καθημερινά. Το βλέπεις καθημερινά, αυτό σε κάθε τι. Απλά το συστημά γιατί δεν ζείτε σε γυάλα. Αλλήμον να ζεις σε γυάλα. Έχουν σπάσει γυάλες πολλού και οι φούσκες. Ξέρεις, λέει το... Έχει ακόμα. Το αυτό της φούσκας είναι ότι μέσα δεν ακούς τίποτα, το φαινόμενο της φούσκας. Είσαι κάπου και ό,τι και να γίνεται, δεν ακούς τίποτα. Δεν γίνεται να είσαι καλλιτέχνης και να μην ακούς τι γίνεται. Από την άλλη, δεν γίνεται να είσαι καλλιτέχνης και να παριστάνεις και τον πολιτικό, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει μέσα από χαμηλότερους τόνους και από μια δουλειά που κάνεις, η οποία αφορά τη θεατρική παιδεία του κόσμου, να προσεγγίσεις τα θέματα. Όχι με τρόπο, ας το πούμε, παραθύρων τηλεοπτικών. Ναι, είναι απόλυτα κατανοητό. Απ' την άλλη, θέλουμε και λίγο να δούμε και κάποιον να μας... όχι να μας εμπνεύσει, είναι βαριά κουβέντα. Ναι. Όχι, απλά ίσως την αντίληψή σας θέλει ο κόσμος στην πολιτική. Και γι' αυτό πολλές φορές επιλέγει καλλιτέχνες να τους στείλει στη Βουλή. Δηλαδή πιστεύει πραγματικά, όχι στο επίπεδο του πολιτικού και την αποτυχία. Πιστεύει ότι κάτι σήμερα μπορεί να κάνει παραπάνω. Ναι, ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Ή ότι έχει μια... Αυτό είναι πολύ λάθος. Δεν συμφωνώ καθόλου. Καθόλου δεν συμφωνώ. Ναι, αλλά ο κόσμος το επιλέγει. Ίσα-ίσα, ναι, γίνεται. Από το αποτέλεσμα δηλαδή αυτό φαίνεται. Δεν είναι... Φανερή εκμετάλλευση από τα κόμματα που περιλαμβάνουν στους συνεργάτες. Ναι, εγώ κατάλαβα τι είπα. Πάντα αντιστρέφω τώρα για να καταλάβετε και ο κόσμος τι εννοούμε. Έτσι, γιατί ο κόσμος πολλές φορές πιστεύει, αλλά το κάνει από. Το κάνει γιατί είναι εύκολο. Σε ένα δέντιο κάποιο αναγνωρίσιμο και ειδικά αν είναι και κάποιο συμπαθή. Αλλά είναι επιπόλαιη η κίνηση. Οι πολιτικές κινήσεις δεν γίνονται έτσι. Να σημειώσω. Οι πολιτικές κινήσεις όμως γίνονται με βαριά συνείδηση, με πολλή σκέψη, με πολύ βασάνισμα. Δεν γίνονται με την επιπολαιότητα του αυτόν τον έχω δει εδώ και εκεί. Έτσι. Και όχι μόνο από τις καθημερινές σειρές. Και μ' αρέσει γιατί τον ακούω ή τον βλέπω στην τηλεόραση. Ναι, λοιπόν. Δεν είναι πολιτικό αυτό. Αυτό είναι κουτσομπολικό. Mm-hmm. Είναι επιδερμικό, αλλά το βαθιά πολιτικό που ελπίζω κάποια στιγμή να έρθει ξανά στη συνείδηση, γιατί
πληρώνουμε και μια εικοσαετία που το βαθιά πολιτικό δεν ήταν και πολύ μόδα. Έπρεπε να. Ο κόσμος το είχε κουραστεί ίσως από τη μεταπολίτευση. Όχι, η τσέπη ήταν μόνο βαθιά, δεν είχε. Και το μόνο που ήταν βαθύ ήταν η τσέπη και η καλοπέραση. Και βαθιές αξίες περάσανε πολύ στα. Και τώρα το πληρώνουμε βέβαια. Γιατί δεν υπάρχει μια παιδεία πολιτική να μας οδηγήσει σε σκέψεις νυφάλιες. Υπάρχει ένας θυμός, μια οργή, μία να τα σπάσουμε και μία να μην κάνουμε και τίποτα, να κάτσουμε στον καναπέ. Υπάρχουν άκρα. Δεν υπάρχει μια νυφάλια σκέψη η οποία λέει θα οργανώσω έναν τρόπο αντίδρασης πάνω σε αυτό που συμβαίνει. Και αυτό φαίνεται, και αυτό φαίνεται και από την ψήφο του κόσμου. Σπασμωδικές κινήσεις. Μα είναι ακραίες εποχές. Ναι. Είναι ακραίες εποχές. Και αν το δεις ότι αυτό έχει και μια. Είναι κάτι παράλληλο με αυτό που συμβαίνει και στα οικονομικά, όπως η μεσαία τάξη κινδυνεύει να εξαφανιστεί και τα άκρα οικονομικά να υπάρχουν, μια κάστα προνομιούχων και μια μεγάλη μάζα ανθρώπων που φτωχό. Θα πεινάνε. Έτσι είναι αυτό που συμβαίνει και στην πολιτική. Μάλιστα. Ακραία καιρικά φαινόμενα, σαν τον καιρό και αυτό. Αυτά δεν τα θέλουμε. Αυτά δεν τα θέλουμε. Αυτά τα ξεπεράσαμε. Αυτά τα ξεπεράσαμε. Παίξαμε στη Βέρεια χτες, σε κλειστό θέατρο. Το οποίο βέβαια είναι και η φυσική έναρξη του έργου, οπότε ξαναγυρίσαμε στα δικά μας. Αλλά ήταν τόσο περίεργο με ένα άλλο σκηνικό να ξαναγυρίσει σε κλειστό. Λοιπόν, όλα είναι ακραία πια. Όλα είναι, άλλα υπολογίζεις, άλλα είναι δεδομένα. Προσαρμοζόμαστε όμως. Δεν προσαρμοστήκαμε εύκολα και δεν προσαρμοζόμαστε εύκολα. Εγώ βλέπω τον περισσότερο κόσμο να αναμένει πότε θα γίνουν όλα τα πράγματα όπως ήταν. Όπως ήταν πριν. Ναι. Νομίζω ότι δεν θα είναι ποτέ όπως ήταν πριν, δεν το συζητάει κανείς. Όλοι λένε εντάξει, να τις καπουλάρουμε τώρα για λίγο και να ξαναγυρίσουμε σε αυτό που ήμασταν. Δεν έχουν καταλάβει ότι τελείωσε αυτή η εποχή. Οικονομικά τελείωσε και άρα και η κοινωνία προσαρμόζεται πια πάντα στην αγορά. Τώρα που το λέτε, ούτε εγώ το έχω καταλάβει. Θέλω να πω και εγώ, αυτά φαντάζομαι. Δεν θα είναι, δεν θα όλα είναι. Όλα αυτά φανταζόμαστε. Είναι η αισιόδοξη πλευρά του ανθρώπου. Δεν είναι αισιόδοξη, είναι και η πλευρά του ανθρώπου φοβάται την αλλαγή. Ναι. Απλά πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε λίγο ρεαλιστικά. Για να συνειδητοποιήσουμε και να πατήσουμε σε αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι ζητούνται πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή από τον κάθε από εμάς ξεχωριστά. Ζητιέται το καινούριο, ζητιέται να οριμάσει, ζητιέται να φτωχύνει, ζητιέται να μείνει άνεργος ή αν δουλεύει, να δουλεύει με πάρα πολύ λιγότερα λεφτά, να δουλεύει τριπλάσια με το 1 τρίτο των χρημάτων. Ζητούνται πάρα πολλά. Και η γενική αίσθηση είναι η αδικία. Αν δηλαδή θα με βασάνιζε ένα θέμα για ένα επόμενο έργο, θα ήταν η αδικία. Ήδη πήγε στο επόμενο. Αρχίζω, ξέρεις, και είναι ένας άδικος κόσμος αυτή τη στιγμή. Είναι. Είναι μια άδικη στιγμή. Εγώ πιστεύω. Και όχι μόνο καν για την Ελλάδα. Είναι μια άδικη στιγμή. Τι είναι αυτή η κοσμική ενέργεια που επιστρέφει το καλό που κάνεις, δηλαδή. Πού είναι αυτό το πράγμα, αυτή η κοσμική. Αυτά είναι ωραία για το Facebook. Άρα δεν συμβαίνουμε στην πραγματικότητα. Εγώ έχω και ένα αίτημα. Επειδή 3,5 ώρα ξεκινάει η εκπομπή, πρέπει να αλλάξουμε ώρα το Κωνσταντίνο Γελένης. Δεν έχουμε πάθει, ρε. Έχω πρόβλημα. Γιατί θέλεις ακόμα να το δεις. Είναι φανατικός, όχι, έχουμε θέματα καθ' αυτό το πράγμα. Κοίταξε, ο Έλληνας είναι πάρα πολύ πιστός στις αγάπες του. Είναι. Είναι να την πούμε και μια έτσι, καλή του πλευρά. Αυτή την πίστη στον Κωνσταντίνο Γελένης, σε ό,τι αγαπάει. Και όχι μόνο, είχε κάνει μια Σόνια Αντένα πριν και μετά που. Που δεν ξέρω γιατί κρατάει 365 μέρες το χρόνο. Δεν και εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω πια δηλαδή. Με ξεπερνάει. Αλλά πιστεύω ότι δείχνει. Ξέρεις, στην Αμερική αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα οι stars, οι ηθοποιοί, τα δεδομένα. Και μπαίνουν πολύ πιο γρήγορα σε ένα. Η εξού και η τεχνολογία εκεί πέρα ανθίζει, γιατί είναι πολύ εθισμένοι με την αλλαγή. Εμείς τα στυλώνουμε. Μα το βλέπει. Πλακάτα, το δεις και κάνα μήνα, δύο μήνες και εγώ και τα λοιπά, περνάει και κάτσε να το δεις. Το βλέπεις και ευχάριστα μετά. Λες, μου λείψε. Δηλαδή έχει γίνει βήμα. Αυτό έχει και μια ενέργεια η οποία είναι χαλαρή, γλυκιά και ανέμελη. Αλλά το 15 χρόνια. Με έκανε τεράστια εντύπωση αυτό που είπατε. Δεν μπορείτε να το δείτε, δηλαδή. Λοιπόν, στον πρέπει να συμβεί. Τώρα που προχωρούσα για να έρθω το μεσημέρι, πήγα για να φάω, έπεσα πάνω μου σε ένα καφέ. Με πιάσαν τα γέλια, εντάξει. Πάντως είστε ωραίοι. Από το σύριαλ με πολύ πιο ωραίο μακιγιάζ. Και το οποίο το έχω κάνει ξέρεις τώρα. Τώρα, σε εκείνη την εποχή. Και να τα Νάιντις πια μας φάγανε. Καλά και να σκέφτεται. Και η Νάιντιλα που μας είχαν με τις βάτες και με τα αυτά. Ήμασταν όλες 10 χρόνια μεγαλύτερες. Μα πραγματικά. Όχι, αλλά σε σχέση με το πώς σας λέμε, το πώς σας είδα από κοντά. Γιατί πρώτη φορά σας λέω από κοντά. Είστε κούκλα. Πραγματικά έχετε μεγάλη διαφορά προς το καλύτερο. Και καλά, το χρειάζομαι γιατί μεγαλώνω. Το χρειάζομαι. Να είμαστε καλά να βρεθούμε αύριο και να με τον καλό καιρό και να στο θέατρο δάσους και να αποχαιρετήσουμε μια πάρα πολύ γλυκιά εμπειρία. Με το καλό στην επόμενη. Πολύ ωραία και παίρνουμε την επόμενη.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία φυσικά και να σας δούμε ξανά από κοντά.